Κυριακή της Τυρινής, ανάμνηση της εξορίας των πρωτοπλάστων Αδάμ και Έβας από τον Παράδεισο της Τρυφής. Το Ευαγγέλιο της Κυριακής, κατά Ματθέον, κεφάλαιο έκτο, στίχη 14 έως 21. Πρώτα θα μελετήσουμε το πρωτότυπο κείμενο και στη συνέχεια την ερμηνεία του. Είπεν ο Κύριος, Εάν αφήτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και ημίν ο πατήρ ημών ο ουράνιος. Εάν δε μη αφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, ουδέ ο πατήρ ημών αφήσει τα παραπτώματα ημών. Όταν δε νηστεύετε, μη γίνεστε όσπερ οι υποκριτές κι ηθροποί. Αφανίζου τα πρόσωπα αυτών, όπως φανώσει τις ανθρώπεις νηστεύοντες αμήν λέγω ημίν, ότι απέχουσι των μισθών αυτών. Σι δεν άλλη άλλοι σου την κεφαλήν και το πρόσωπον σου νύψε, όπως μη φανεί στις ανθρώπινε νηστεύων. Αλλά το πατρίσου το εντοκρυπτό και ο πατήρ σου ο βλέπων εν το κρυπτό, εν το φανερό. Μη θησαυρίζεται ημίν θησαυρούς επί της γης, όπου σεις και βρόσις αφανίζει και όπου κλέπτε διορίσουσι και κλέπτουσι. Θησαυρίζεται δε ημίν θησαυρού εν ουρανό, όπου ούτε σεις ούτε βρόσις αφανίζει και όπου κλέπτε ου διορίσουσιν ουδέ κλέπτουσιν. Όπου γάρ εστίν ο θησαυρό ημών, εκεί έστε και η καρδία ημών. Είπε ο Χριστός, Εάν συγχωρείτε στους ανθρώπους τα σφάλματα που έκαναν σε εσά, θα συγχωρήσει και σε εσά ο πατέρας σας ο ουράνιος. Αν όμως δεν συγχωρείτε στους ανθρώπους τα όσα σας έφτεξαν, τότε ούτε και ο πατέρας σας θα συγχωρήσει τα δικά σας σφάλματα. Και όταν νηστεύετε, μη γίνεστε σαν τους υποκριτές σκυθροποί, γιατί κάνουν σαν λιωμένα τα πρόσωπά τους, για να φανούν στους ανθρώπους ότι νηστεύουν. Αλήθεια σας λέω ότι δεν θα πάρουν την ανταμοιβή τους. Εσύ όμως όταν νηστεύεις, περιποιήσου τα μαλλιά σου και πλύνε το πρόσωπό σου, για να μην φανείς στους ανθρώπους ότι νηστεύεις, αλλά στον πατέρα σου τον αόρατο, και ο πατέρα σου που βλέπει όλα τα κρυφά, θα σου τα ανταποδώσει φανερά» μη θησαυρίζετε για τον εαυτό σας θησαυρού επίγειους, όπου ο σκόρος και η φθορά της σαπίλας και της σκουριάς τα καταστρέφουν και όπου κλέφτες τρυπώνουν και κλέβουν, αλλά θησαυρίζετε για τον εαυτό σας θησαυρού ουράνιους, όπου ούτε σκόρος ούτε φθορά καταστρέφουν και όπου οι κλέφτες δεν μπορούν να τρυπώσουν ούτε να κλέψουν γιατί όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας. Ο εγωισμός, η φιλαφτία, το νοσηρό φιλότιμο σκοτίζουν το νου μας και δεν μας αφήνουν να βλέπουμε ποιο είναι το ορθό και ποιο είναι το συμφέρον μας. Εάν για παράδειγμα κάποιος διαπράξει ένα σφάλμα απέναντί μας, εάν μας αδικήσει ή φερθεί κατά ένα τρόπο αγενή, εάν εξ αδυναμίας και συναρπαγής διατυπώσει επικρίσεις και ψευδείς κατηγορίες εναντίον μας, τότε εξεγείρεται ο εγωισμός μας. Αγανακτούμε εναντίον αυτού που μας έφτεξε, κρατάμε με μνησικακία την αδικία και επιζητούμε την ευκαιρία για να εκδικηθούμε και να του ανταποδώσουμε μεγαλύτερο κακό από αυτό που μας έκανε. Αλλά αυτή η κατάστασή μας και η συμπεριφορά δεν είναι καθόλου καλή για εμάς τους ιδίους. Δημιουργεί αναστάτωση και πικρία μέσα μας. Μας κάνει ευερέθιστους και νευρικούς. Μειώνει την προσοχή και την διάθεση προσεργασίαν. Είναι δυνατόν πολλές φορές να χάσουμε τον ύπνο μας και να κοπεί και η όρεξή μας. Πραγματικά! πόσο διαφορετική θα ήταν η ψυχική μας και σωματική κατάσταση εάν αντικρίζαμε το σφάλμα του αδελφού μας με υπομονή και μακροθυμία, με αγάπη και καλοκαρδία, εάν με όλη μας την ψυχή τον συγχωρούσαμε σκεπτόμενοι ότι και εμείς σαν άνθρωποι που είμαστε διαπράττουμε σφάλματα απέναντι στους συνανθρώπους μας, πολλό δε μάλλον διαπράττουμε σφάλματα απέναντι στο Θεό, για τα οποία επιθυμούμε την επιοίκεια και την συγχώρηση. Μία τέτοια στάση δεν θα άφηνε ποτέ την πικρία και την ταραχή να κυριαρχήσει μέσα μας. Αντιθέτως, εάν είχαμε κι εμείς επιοίκεια μέσα μας, θα είχαμε ειρήνη και χαρά και βαθιά ηθική ικανοποίηση, αλλά και εκτίμηση εκ μέρους των ανθρώπων. Το πιο σπουδαίο όμως είναι ότι θα διέθετε ευμενή τον Θεό απέναντί μας και θα ήταν πρόθυμος ο Θεός να μας συγχωρήσει με άπειρη αγάπη όλα αυτά τα αμαρτήματα που διαπράξαμε. Πρέπει να έχετε υπόψη σας, λέει ο Κύριος, ότι αν εσείς συγχωρείτε με όλη σας την καρδιά τα αμαρτήματα που έκαναν σε εσάς οι άλλοι, έτσι και ο πατέρας σας ο ουράνιος θα συγχωρήσει τα δικά σας αμαρτήματα. Εάν όμως δεν δώσετε συγχώρηση στους ανθρώπους για τα προς εσάς σφάλματά τους, τότε ούτε ο πατέρας σας θα συγχωρήσει τις δικές σας αμαρτίες. Είναι λοιπόν μέγιστο συμφέρον μας, επίγειο και ουράνιο, να συγχωρούμε με όλη μας την καρδιά τους αδελφούς μας, αν τύχει και φταίξουν απέναντί μας. Αλλά ο εγωισμός Φέρνει και μια άλλη μεγάλη βλάβη σε εμάς, αχρηστεύει εντελώς τα καλά μας έργα, τα οποία με τη βοήθεια του Θεού και με κάποια μικρή δική μας προσπάθεια και θυσία επράξαμεν. Τα καλά έργα τότε έχουν αξία και δίνουν αξία στον άνθρωπο όταν γίνονται προς δόξαν Θεού για την εξυπηρέτηση των αδελφών μας και για την τήρηση του Θείου Θελήματος όταν γίνονται με την αγνή διάθεση να υπακούσουμε και να ευαρεστήσουμε στο Θεό και με την ακλόνητη πεποίθηση ότι Εκείνος θα μας βραβεύσει γι' αυτά. Εδώ όμως είναι το μεγάλο σφάλμα, το τεράστιο αδίκημα που εμείς οι ίδιοι διαπράττουμε απέναντι στους αδελφούς μας. Παρασυρώμενοι από τον εγωισμό και την ματαιοδοξία, χρησιμοποιούμε τα καλά έργα προς επίδειξην για να αποσπάσουμε επιδοκιμασίες και επένους εκ μέρου των ανθρώπων. Τον Θεό τον παραμερίζουμε. Η νηστεία, για παράδειγμα, είναι ένα καλό έργο. Όταν όμως γίνεται για επίδειξη, χάνει την αξία της. Ο ίδιος ο Κύριος είπε, «Όταν νηστεύετε, μη γίνεστε όπως οι υποκριτές, σκυθροποί και κατηφείς, διότι αυτοί αλλοιώνουν και παρουσιάζουν μαραμένο το πρόσωπό τους, παίρνουν την εμφάνιση του αδυνατισμένου και καταβεβλημένου ανθρώπου για να φανούν στους άλλους ότι νηστεύουν. Αλλά έτσι λοιπόν απολαμβάνουν αυτοί τον μισθό τους, δηλαδή τον έπαινο των ανθρώπων, και δεν έχουν κανένα δικαίωμα αμοιβή εκ μέρου του Θεού. Εσύ όμως όταν νηστεύεις, περιποιείς τα μαλλιά και το πρόσωπό σου, όπως συνηθίζεις, για να μην φανείς στους ανθρώπους ότι νηστεύεις, αλλά στον πατέρα σου τον Επουράνιο, ο οποίος και θα σε βραβεύσει για το καλό αυτό έργο σου. Αλλά ο εγωισμός, η νοσηρή ιδιοτέλεια, προξενεί και ένα άλλο τεράστιο και φοβερό κακό. Απομακρύνει τον άνθρωπο από το Θεό, τον αποξενώνει από τα ανεκτήμητα αγαθά τη αιωνίου ζωής τον κάνει αξιοδάκρυτον οι δολολάτροι, κατώτερο και από τους πρόχριστου ιδολολάτρες Του αποσπά τον νου και την καρδιά από τα ουράνια και τον υποδουλώνει στα φθαρτά, τα μάταια και επίγεια. Ελπίζει τότε και εξαρτά ο άνθρωπος την ευτυχία του από τα υλικά αγαθά. Νομίζει ότι αυτά μόνο μπορούν να του ικανοποιήσουν τον πόθο της χαράς και επιβίδεται ακούραστος και ακόρεστος στην απόκτηση των υλικών αγαθών. Χρήματα, κτήματα, διαμερίσματα, αυτοκίνητα, πολυτελή ενδύματα και όλα όσα βλέπει το μάτι του και ακούει το αυτί του, ποθεί και τρέχει να τα αποκτήσει. Δεν πολύ εξετάζει τους τρόπους, δεν τον πολύ ενδιαφέρει αν τα χρήματα και τα μέσα που χρησιμοποιεί είναι δίκαια ή άδικα, νόμιμα ή παράνομα. Ζήτημα όμως αν ποτέ θα αποκτήσει όσα λαχταρά, αλλά και αν τα αποκτήσει, ζήτημα αν θα τα κρατήσει ως το τέλος, διότι σκουλίκια και σαπίλα τα καταστρέφουν, οι κλέφτες τα αρπάζουν, κοινωνικές και παγκόσμιες καταστάσεις εκμυδενίζουν τον πλούτο. Αλλά και αν τα κρατήσει ασφαλή μέχρι τέλους της ζωή του, αδύνατον αν θα βρει σε αυτά την αληθινή χαρά. Συνήθως θα συναντά πικρία και απογοήτευση και πάντοτε θα διακατέχεται από ανησυχία και φόβο για τα λεφτά του. Και το χειρότερο, εξαιτία της φιλοχρηματίας του, χάνει την ειρήνη της ψυχής του και την χαρά της αιωνιότητος. Γι' αυτό και ο Κύριος στο Ευαγγέλιο συνιστά σε όλους μας μη θησαυρίζεται ημίν θησαυρού επί της γης, θησαυρίζεται δε ημίν θησαυρού εν ουρανό. Είναι οι μόνοι ασφαλείς, οι οποίοι και θα αποδοθούν στον καταθέτη στο χιλιοπλάσιο και υπερχιλιοπλάσιο. Δίνει κανείς κάτι υλικό και φθαρτό και θα αποκτήσει το μέγα και αιώνιο. Συμπαρίσταται και βοηθά τον πάσχοντα συνάνθρωπο, θα έχει λοιπόν το Θεό αιώνιο συμπαραστάτη και βοηθό, αυτός που κάνει το καλό και την ελεημοσύνη προς τον συνάνθρωπο. Όπως είπαμε την Κυριακή της Τυρινής, μία ημέρα πριν την έναρξη της νηστείας της Μεγάλης της Αρακοστής, οι Άγιοι Πατέρες τοποθέτησαν την ανάμνηση της εξορίας του Αδάμ και της Σέβας από τον παράδεισο της τρυφή τοποθέτησαν εδώ στην παραμονή της Αγίας Τεσσαρακοστής οι θειότατοι πατέρες, δείχνοντάς μας όχι μόνο με λόγια, αλλά από τα ίδια τα πράγματα, πόσο ωφέλιμο είναι στον άνθρωπο το αγαθό της νηστείας και απέναντίας πόσο επιβλαβές και ολέθριο είναι το να μην συγκρατεί κανείς τον εαυτό του και να παραβαίνει τις θείες εντολές. Επίσης η πρώτη εντολή του Θεού προς τους ανθρώπους είναι εκείνη της νηστείας που την έλαβαν οι πρωτόπλαστοι αλλά δεν την φύλαξαν και έτσι όχι μόνο θεοί δεν έγιναν όπως φαντάστηκαν αλλά έχασαν και τη μακαρία ζωή που είχαν έως τότε και πέφτοντας σε φθορά και θάνατο μετέδωσαν και αυτά και χίλια δύο άλλα δεινά όσα από εκεί πήγασαν για όλο το ανθρώπινο γένος. Όλα αυτά θέτουν υπόψη μας σήμερα οι θεοφόροι πατέρες, ώστε ενθυμούμενοι από πού ξεπέσαμε και τι πάθαμε, επειδή οι πρωτόπλαστοι δεν είχαν εγκράτεια και παρήκουσαν τον Θεό, να σπεύσουμε να γυρίσουμε και εμείς στην αρχαία εκείνη μακαριότητα και δόξα, με την ιστία και την υπακοή σε όλα τα θεία προστάγματα».